Φτάσαμε κουτρές, ξεκινάμε εδώ οι μηχανές μας, ξεκινάμε την πεζοπορία και πάμε... Και πάμε αεροπλάνο. Αλλά στο αεροπλάνο δεν υπάρχει μονοπάτι χαραγμένο. Πάμε περίπου. Ίσως απάνω. Κοίταξε ένα σκύρο εδώ, το τσιμπίτι ήταν πάνω. Τσιμπίτι λες. Α, τάψε πολύ ωραίο. Μπορώ να το πάρω λίγο. Κάτσε να το πει. Δεν θα το πάρει κανένας χαμπάρι ότι είναι εδώ. Εντάξει, θα νομίζω ότι είναι feed και θα το σπάσει. Όποιος το βρει το παίρνει. Μην επιχειρήσετε να έρθετε εδώ για να βρείτε τα κλειδιά ή θα έχουμε φύγει, έτσι. Ποιος θα το βρει τώρα εκεί. Έλα βρε, γυρίσατε πίσω. Τι θέλατε κορφή? Έλα, κάτσε κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ. Μετά από το διάλειμμα συνεχίζουμε για πάνω. Εδώ στην ευθεία είναι το αεροπλάνο. Εκεί κάτω είναι τα μηχανάκια. Πάμε, πορεία. Υπηρεσία είναι αυτή. Από τα έλεγα ότι δεν θέλω πατών. Μετά από μία ώρα περπάτημα περίπου με στάσεις, φτάσαμε στο σημείο, βλέπουμε εκεί απέναντι τα πρώτα συντρίμια, ακόμα και εκεί πέρα. Εδώ από πάνω έχει πιο μεγάλα, για πάμε να τα δούμε σιγά σιγά. Φανταστείτε τι τραβάγαν οι διασώστες για να ανεβούνε τότε. Πώς έχω το σκέπτρο του Μωυσία. Ήταν καλοκαίρι του 1989 και το ημερολόγιο έγραφε 3 Αυγούστου. Το αεροσκάφος ήταν ένα SD-330 με το όνομα Νήσος Μήλος. Η πτήση του ήταν η 545, προερχόμενο από τη Θεσσαλονίκη, με τελικό προορισμό την Κο και ενδιάμεση στάση το Πυθαγόριο της Σάμου, νωρίς το απόγευμα. Πόσα συντρίμια έχει ακόμα, μικρά και μεγάλα. Ακόμα βλέπουμε μικρά, δεν έχουμε δει τα μεγάλα. Αυτό πρέπει να ήταν μια πόρτα του open, close. Σύμφωνα με κατοίκους του χωριού Δρακαίοι που το θυμούνται ακόμα, ο καιρός εκείνη τη μέρα ήταν με έντονη ομίχλη. Ένας δυνατός θόρυβος ακούστηκε ψηλά από το όρος Κέρκης, αλλά κανείς δεν ήξερε τι ήταν. Μετά από σήματα κινδύνου και έρευνες, τα μεσάνυχτα, ένας ντόπιος βοσκός οδήγησε τον ελληνικό στρατό στο σημείο πρόσκωσης. Οι ιστορίες που έχω ακούσει προσωπικά λένε πως ήταν πολύ τραγικά αυτά που έβλεπαν οι διασώστες. Φωτιά να καίει, μέλη ανθρώπων και πολλά ακόμα που δεν γίνεται να αναφέρω. Και εδώ είναι από τα πιο μεγάλα κομμάτια, όπως ήταν η βρά πιο κάτω εκεί, αλλά δεν πήγαμε. Δεν θα μου πω άλλο μονοπάτι.
και δένε τα φτερά, κινητήρας, πίσω ρόδες. Γενικά από τα πιο μεγάλα κομμάτια είναι αυτά εδώ. Ακόμα και σήμερα, σε αυτή τη δύσβατη περιοχή του Κέρκη, υπάρχουν πολλά συντρίμια του αεροσκάφους λίγο πριν την κορυφή Βίγλα στα 1434 μέτρα. Γύρω-γύρω βρίσκει κανείς εκτός από τα συντρίμια ακόμα και προσωπικά αντικείμενα των επιβενόντων. Τα πολλά λόγια είναι περιττά. Οι εικόνες μιλάνε από μόνες τους. Αφήσαμε το σημείο πρόσκρουσης και όπως και στο προηγούμενο βίντεο, σκοπός είναι να φτάσουμε στην κορυφή. Κορυφή Ζάστανο εκεί, 1185. Δρακαίοι, Άγιος Ισίδωρος, Καλυθέα. Σημείο πρόσκρουσης είναι εδώ από κάτω, εδώ μέσα σε αυτό το τέτοιο. Και εμείς συνεχίζουμε πάνω για την κορυφή. Εκεί είναι η κορυφή. Εδώ είμαστε, φτάσαμε στην κορυφή. Και ουζάκι σου έχουν εδώ, έχουν έρθει εκεί τα εδώ. Σου πω, μα θέλει ρε φίλε κανένα. Για να βάψεις παπουτσάκια. Θέλει, μα ήθελε ρε φίλε. Ντεπών, γαζούλες. Το πετάξει ένα ζάχαρ πάλι. Σαν το γύφτο δεν έφερε τίποτα, το ξέχασα. Εδώ έχει ένα μήνυμα. Από Τσίπουρο Αποστολάκι. Αποστολάκι. Όποιος έρχεται εδώ μπορεί να φέρει ό,τι θέλει και να αφήσει. 18 είπαμε. Ναι. Πέμπτου. Πάμε.
Μαρτίου. Sorry. Από ό,τι φαίνεται πάλι κατρακύλα θα κάνουμε. Έλα, καλώς το. Περάστε. Στη θέση νούμερο 3 είστε. Φτάσαμε στη διασταύρωση που συνδέει. Ναι, αυτό είναι ανάποδο ρε. Ότι να είναι η ταμπέλα, λοιπόν. Έτσι το σωστό, αν δεν το βλέπετε. Δρακέικα, αου, τι μία δεν θα ακούσει. Δρακέικα Λιθέα, πάμε από εδώ. Εδώ. Και από πίσω. Εδώ. Προς το Ζάστενο. Πάμε για πώς το λέει, τι λέει, Κοντακέικα, όχι, Κοσμαδέ. Για Κοσμαδέ και Κακοπέρα. Και τώρα κατεβαίνουμε από εδώ, είναι το μόνο δύσκολο κομμάτι αυτό εδώ. Μετά είναι μες στα δάση, είναι ίσο. Ξαφνικά από τις πέτρες και το ασπρόμαυρο, φουλ πράσινο. Πάει ρε φωτιά. Παιδιά δεν ξέρω τίποτα. Ελευθερά μην είναι σύντομα. Θα μας φάω τα πνούπια προχωράτε. Νομίζω είναι η τέταρτη ή πέμπτη φορά που αλλάζουμε μοτίβο. Από φουλ δέντρα πάμε σε φουλ πέτρα. Και πάει λέγοντας συνέχεια αυτή η διαδρομή, πολύ ωραία. Δεν το θυμόμουν, έχω να περάσω πολλά χρόνια. Παστέλι με μέλι. Άντε ας φάμε άμεσα. Εδώ ήσταν στη φύση να πούμε.